Θέλω να δώσω χαρακτήρα στη Νίκη Μπολ για τη Νίκη και στον κύριο Μαρούλα. Πιστεύω ότι ήταν ένα παιχνίδι όποιος έβαζε τον κόλπο να κέρδιζε. Εγώ δεν μπορώ να πω πολλά για την ομάδα μου γιατί θα μας κέρδιζε την Παρασκευή. Η ουσία είναι ότι εμείς είχαμε πέφτει η ουσία από το πρώτο συμβόλαιο του Σαββάτου. Βγήκε πέρα ένα πάρα πολύ καλό παιχνίδι. Με μια ομάδα δεν την ξέρεις. Φυσικά είναι ακόμα ένα παιδιό. Και προσπαθεί έτσι, μέχρι το 25 που δεν πήγαμε το θέμα. Και επειδή αναγκαστικές αλλαγές από τους αγαπητούς, πιστεύω ότι πρέπει να είσαι παραπάνω από όλα ευχαριστημένος. Έδειξε ομάδα ότι μπορεί στην πορεία, έτσι όπως είδα τα παιδιά που παίξανε και κάνανε κατάσταση ψυχής, απέναντι σε μια ομάδα που σίγουρα έχει να αποδείξει μεγάλα αποτελέσματα. Με μια αλλαγή του προπονητού, με μια ψυχολογία με τον κόσμο μαζί της, πιστεύω ότι το θετικό εκτός από τους παθμούς είναι υπέρ μας. Χωρίς να μιλάω την ίδια την σύγκριση, έτσι. Όταν βλέπεις μια ομάδα η οποία ήταν χωρίς προπονητή, όλη την ομάδα και την ομάδα κατέβασε ο κύριος Τερζής, εγώ είχα τόσο συμμετοχικό χαρακτήρα, είχα τόσο συγκαλυτία, όπως είχε ο κύριος Βαζέκα που ήταν τον έρχο εγώ, γιατί είδα ότι η ομάδα δεν δουλεύει καλά. Και είδα τους ανθρώπους που θέλουν να λένε τα πράγματα όπως είναι. Από τη στιγμή που είδα μια ομάδα που στάθηκε μέσα από αυτόν τον χώρο και τα 90 λεπτά σωστά, και όταν ακούω τον κόσμο του Νίκη Βόλου να διαμαρτύρεται για την παρουσία τη κατάσταση, σημαίνει ότι εμείς έχουμε κερδίσει αυτή τη στιγμή τις εκδόσεις. Θα μου πεις ότι εκδόσεις δεν είναι ουσία, είναι βαθμοί. Για μένα από δύο μέρες μου δίνουν τη δυνατότητα και το κουράγιο αυτή η ομάδα να δω την πρώτη θέση. Με πολύ καλή δουλειά και με πολύ προσπάθεια. Έτσι, πιστεύω ότι μπορεί να φτάσουμε σε ένα σημείο που να είμαστε πάρα πολύ ανταγωνιστικοί. Δεν θέλω να πω τίποτα άλλο, θα δώσω καρδιά στα παιδιά. Καλή συνέχεια στον κύριο Μαραντάκη, στην Νίκη Βόλου, που πιστεύω ότι είναι από τις πολύ καλές ομάδες την ιστορία της και είναι ομάδες που πρέπει να βρίσκονται σε αυτές τις κατηγορίες. Ευχαριστώ πάρα πολύ.